Έχουν έρθει και ξένες αποστολές, όπως εδώ βλέπουμε ότι έχει έρθει αποστολή από τη Ρωσία Πολωνία. Και από ό,τι βλέπουμε έχουν μαζί τους και το δικό τους κληρικό, ο οποίος ευλογεί τους προσελθόντες από τον γκρουπ. Του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και από ό,τι βλέπουμε η προσέλευση αρχίζει και γίνεται μεγάλη τώρα. Βέβαια όλη τη νύχτα ο κόσμος ερχόταν. Θα μας πείτε μέχρι στιγμής τι γίνεται εδώ, ποιοι έχουν προσέλθει και δύο λόγια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι... Φέτος έχουμε πάρα πολύ κόσμο και ξένους. Ναι. Και ξένους ήδη έχουμε ένα γκρουπ Ρουμάνους εδώ που έχουμε τώρα. Ναι. Αλλά παράλληλα ότι όλη τη νύχτα είχαμε ολονυχθεί και ήταν ο ναός ήταν κατάμεστος από κόσμο. Τώρα το πρωί συνεχίζουν από πολύ νωρίς οι ουρές έχουν... Οι ουρές είναι πάρα πολύ στον κόσμο. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Συσσωράζει μεγάλη. Για πείτε μας και για τις ξένες αποστολές. Αποστολές έρχονται γκρουπ τα οποία εμείς δεν μας ενημερώνουν βασικά ποιοι θα έρθουν, αλλά είναι πάρα πολλά συγκροτήματα που έρχονται. Τώρα ήδη οι Ρουμάνοι είναι σε πρώτο πλάνο. Μάλιστα. Και ακολουθούν και διάφορες άλλες φυλές. Ωραία. Τώρα ο καιρός είναι καλός, πάρα πολύ καλός. Η Ιταλία θα γίνει οπωσδήποτε. Παρά τις συνθήκες και τις εξαγγελίες ότι θα έχουμε κακοκαιρία σήμερα. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε εξέλιξη, ας πούμε, η γιορτή είναι σε εξέλιξη. Ωραία. Ευχαριστούμε και θα την παρακολουθήσουμε. Να είμαστε καλά και του χρόνου να είστε καλά. Του χρόνου. Και το μεταπίστευμα.
Thank you.
Όμοιο με το δικό μας σώμα εκτός αμαρτίας.
Αυτό το σώμα δεν μας το αφαιρούν. Το πήρε. Το επέωσε, το ενδόξασε και η δόξα αυτή που πάει και ήταν η δόξα του σώματος. Η δόξα του Θεού ήταν δεδομένη. Αλληλήθη λοιπόν εν δόξη και εν σώμα. Αστιευόμενη ή ο Ρώσος αστροναύτης όταν τον ρώτησα τι έγινε, δεν έπρεπε να δω τον Θεό, πότε έφυγε η αγκιόμενη πάνω. Δεν τον βρήκα. Ο πιστός αστροναύτης ο Μερκανός είχε πόσο μεγαλύτερη θα έφερε την πίνη. Που πήγε η δόξα για να μάθει την πίνη. Σε κανέναν άλλο πλανήτη, διαλύθηκε και χάθηκε έτσι. Όχι. Μπήκε στον χρόνο στα δεξιά του πατρός. Και ο χρόνος είναι την ηθική διάκριση και τα δεξιά είναι η εκκλήματική δόξα. Ένδοξος και ένσωμος ο Ιησούς στον ουρανό. Αυτά για τον Ιησού Χριστό, που είναι όμορφο μας ενδιαφέρει για να έχει καμία σχέση με εμάς τους ανθρώπους. Αν λέει τίποτε, είπαμε ότι ανελήφθη εν δόξη και εν σώμα. Και το σώμα ήταν το ίδιο με το δικό μας εκπρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι και το ανθρώπινο σώμα το δικό μας και η ανθρωπίνη φύση για να δείξουν και το δικό μας το πρόσωπο αυτή την πορεία θα πατήσει, αυτή την αναλυτική κίνηση θα κάνει και θα δοξαστεί. Η δόξα του Ιησού Χριστού για τις αναλύτως βεβαιώνει και τη δική μας τη δόξα. Και ο χρόνος του Ιησού ήταν έτοιμος θεών. Για τον καθέναν από εμάς έχει θυμάσει ένα χρόνο. Προσέξτε να μην είναι άδειος αυτός ο χρόνος που να αποκλειστικά για εμάς τα κλέβουν. Ένας χρόνος όχι. Αυτό μας λέει η ανάλυση για την ανθρωπίνη ζωή. Αυτή την προοπτική, σε αυτόν τον ορίζοντα, μας ανοίγει η για να σας δίνω το χαρά, το πνεύμα του Άγιου και να μένει μαζί. Αλλά και εγώ θα είμαι μαζί σας πάνω από τις μέρες του Θεού. Και έπειτα από 10 μέρες μετά την ανάληψη και 50 μέρες μετά την ανάληψη γίνεται η εντυπωσιακή κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εντυπωσιακά και αισθητά. Με την βιβλιαία πνοή του Αρμένου και με τις πύλινες γλώσσες. Ενεργητικά όμως, χάρη του Αγίου Πνεύματος, εμφανίζεται στους Αποστόλους, τους οποίους τους εγέννησε και κλείστησαν, κέρδισαν, οδεία γεμάτα και ανοιχτά. Και αυτή την επίτηση του Αγίου Πνεύματος, την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος, την εξέφραση, την σοφία, την δύναμη με τον λόγο, με τα πάθματά τους, έτσι έχουμε. Η ανάληψη άνοιγμα. Με την κοστή κάθετα. Του Ιησού για τις αναλήψεις και του Αγίου Πνεύματος για τις θέλεις. Να μην χρονοτριβήσω. Στο καθένα από αυτά θέλει μεγαλύτερη ανάλυση στην γραμματική τόπο και την ίδια. Θα δούμε τώρα τον Άγιο Ιωάννη. Και να δούμε ανάμεσα σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Ο Άγιος Ιωάννης έχει καμιά θέση. Τι αυτός είναι η ερωτήση. Συνδύστηκε και τι συντηρία. Τι μας λέει τώρα. Ο Άγιος Ιωάννης είναι όμως αδιαρρώτητον, λέμε στο πολιτικό. Δεν το λέμε έτσι, κοινωνικά. Πραγματικό, περνάει στο πολιτικό. Το εγγύς, το σπάσεις, έχει την αίσθηση του σώματος. Του σώματος. Σώμα του σώματος. Αυτό το σώμα που πουλήθηκε. Αυτό το σώμα που βασανίστηκε. Αυτό το σώμα που περιορίστηκε μέσα στο στάδιο. Αυτό το σώμα που υπέστη τόσο και τόσο.
αυτό το σώμα που πέθανε, αυτό το σώμα που έγινα με κομιδί, αυτό το σώμα που το έκανα για να το εξαφανίσουν. Πάμε. 280 χρόνια. Και συντηρητικά να είχε, οτιδήποτε να είχε, θα πρέπει να είναι γιατί παραμένει διαλόγου. Και θα παραμένει. Εδώ έρχεται η Πεντηκοστή και ο Άγιος Ιωάννης να μας βεβαιώσει, να μας εξηγήσει και να μας παρουσιάσει την ενέργεια του Αγίου. Το πνεύμα το Άγιο είναι, ας το πω έτσι, το συντηρητικό του σώματος του Αγίου Ιωάννου του Ρώμου. Αδιαλόγητο, αστέλεο, όπως ήταν και μικρές παραδοχών του λόγου των επεμβάσεων των ανθρώπων και στην εξαφήνιση. Ότι ο Άγιος Ιωάννης είχε εξηγεί. Το σώμα του εδώ, το υπερμένει από αγγέλνους του ουρανού και κάθισε στον τρόπο έντο. Δοξάζει και δοξάζει. Το σώμα δοξάζεται, από τώρα δοξάζεται και το σώμα. Δεν θα πει και δεν αστυνομολεί για να μας βάγωνε και δεν θα μπορούσαν να το πλησιάσουν. Όμως, μέσα σε αυτό το σώμα κρύβεται η χάρη του Θεού που το δοξάζει. Και η δόξα η κρυφή, αλλά η βεβαία, είναι το στήμα μοναδικήσα, συλλαθήσαμε, δακρύσαμε, ασπαστήσαμε, προσφέραμε. Έτσι, αναγνωρίζουμε τη δόξα του, του προσφέρουμε τη δόξα μας και βεβαιωνόμαστε. Βεβαιωνόμαστε για την αυταρχία του και για την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και για την ανάλυση του Ιησού. Να λοιπόν, ότι πόσο δικαιολογείται και εξηγεί αυτό που είπα ο Μάνος ας πει ο εορτές του Μεκάμε, αναλύσει ο Πεντηκοστής, έχει απόλυτη θέση και σχέση του Μάνος του Αγιστός. Καλητήμη, να επικεντρώσω το τέλος των εκείνων σε δύο μέρες. Τους συγκεφαλαιώνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Τη λέξη βεβαίωση και τη λέξη χαρά. Αυτές είναι αγιογραφικές. Μέσα σε αυτή την εορτή, τις εορτές, υπάρχει βεβαιωμένων των αυτών των μαθητών για την ανάπτυξη με όλες αυτές τις ενέργειες. Βεβαίωση της αναλήψης και της δόξης. Βεβαίωση και της ενεργείας του Αγίου Πνεύματος και το πιστοποιητικό αυτό της βεβαιώσεως, της θεότητος και της αυταρχίας του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας το δίνει η γραφή του Ρώσου. Εδώ θα μείνει. Ήρθαμε στο τέλος το κομμάτι. Όμως, για όσους δεν υπάρχουν ερωτηματικά, με απορίες, με ειδοπιστίες, με απιστίες, με προσδοκίες, με πόνο, με πόθο, με δάκρυα, είχαμε με ένα τάγμα για ένα τάγμα. Εδώ έρχεται βεβαιότητα, σπάνια αμφιβολία, σπάνια θυσία, πάντα ερωτηματικά και μένει το θαυμαστικό του Θεού, και το βάζει στην πανή του Θεού. Βεβαιότητα. Σε λίγο θα πει. Οι μαθητές είναι μέστερισαν από το όρο θα προσώσω με τα χαρά του δεκάτου. Θα φύγουμε με χαρά. Θα φύγουμε με βεβαιότητα με αυτό το δυσκοπητικό όπως πάση μια υπηρεσία και παίρνει ένα δυσκοπητικό και μια βεβαίωση την οποία μου παρουσιάζει και βεβαιώνει στα στιγμή.
αξία σε κάνει τη δουλειά. Με αυτό το χρησιμοποιητικό που μας έδωσε η ΟΤΕ και ο Άγιος Ιωάννης, τώρα θα πω Δεν είναι